Κούπρα, τούμπανο. Βλάση, για πες μας, τι φοράει το αυτοκίνητο? Τίποτα, φίλε, ένα δελικό φοράω. Και αυτό. Καλά, τώρα πες την αλήθεια. Τίποτα, είναι... Ξεκινήσαμε για δεύτερο Stage 2 Plus φάση. Δεν μπήκαν τελικά μεθανόλες και μάλλον δεν θα μπουν. Έχει εξάτμιση από μπροστά μέχρι πίσω, λόσομη, με ένα τελικό και καταλήτη κατοστάρι αγωνιστικό. Θυμάσαι να μας πεις κάτι εξάτμιση σε διάμετρο? 76, μαζί με downpipe το ίδιο. Εισαγωγή, αντιγραφή της engine, να θυμάμαι καλά, γιατί είχε 3 κατοστάρια παραπάνω engine και δεν υπάρχει λόγος. Πρόγραμμα, μια εβδομάδα μας πήρε να το φτιάξουμε, τελικά δεν το φτιάξαμε ποτέ αρχικά. Στο Βόλο έγινε το πρόγραμμα σε συνεργασία με μια γνωστή εταιρεία προγραμμάτων. Ναι, για να μην κάνω διαφήμιση, εντάξει, πάντα. Που λες, μια εβδομάδα μας πήρε. Τελικά, επειδή υπήρχε πρόβλημα με την αντλία, την μπροστινή, την υψηλής, του είπα του προγραμματιστή κάποια στιγμή, βάλτε όλα στο τέρμα και θα το φτιάξω εγώ. Προχωρήσαμε, το φτιάξαμε, ρε παιδί μου, το φέραμε σε φάση σωστή. Σκέψου, η αντλία, η υψηλής είναι υβρίδιο, είναι από S3 τα σωθικά με το κέλυφος του Cupra και κάτι άλλα κόλπα μέσα από S3 και αυτά, εκείνης της γενιάς πάντα. Πλασιαστές από τι είναι? Είναι η κόκκινη της NGK Yar 8. Σκάστρα από την που δεν έχει? Όχι, όχι, όχι. Με σκάστρα μπαίνει safe mode, δεν κάνεις τίποτα, χάνεις μόνο τελικές, χάνεις πιέσεις, δεν δουλεύει ποτέ. Οπότε ό,τι έχω κάνει μόνο σου. Αυτό. Οπότε ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Από ανάρτηση, φρένα κτλ. Δεν έχει αλλάξει κάτι? Φρένα μόνο τη Zimmerman που έχουμε βάλει δίσκους μπροστά, τρυπητούς και αριζόμενες κτλ. Και τα κάγια της Brembo. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει έτσι κι αλλιώς 330 χιλιοστά δίσκο μπροστά, 282 πίσω. Οπότε αρκεί. Αυτά. Οι ζάντες είναι της μάνας του. Παμένες. Παμένες, ναι, με πολύ καλό χρώμα. Τι λάστιχα φοράς? Της Goodyear τα F1 Super Sport. Τα τελευταία που έχει βγάλει Goodyear συγκρίνονται με τα καλύτερα που υπάρχουν γενικότερα και ρίχνουν στα πιο πολλά. Η διάσταση μαμά, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι? Ναι, ναι, 25-40-18. Πολύ ευχαριστημένος είμαι προς το παρόν. Και πριν φοράγα κάτι πρίτσι στον... Τη κακιά στιγμή δεν ξέρω καν ποια είναι. Πόσο άλογα σου βγάλε πάνω κάτω? Κοίτα, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Αρχικά, λοιπόν, αρχικά που λες, κατά τις πρώτες δοκιμές και τις πρώτες ημέρες που φτιάχναμε το πρόγραμμα, φτάσαμε μέχρι 3.20-3.30 και λέγαμε ότι θα σκάσει και δεν πάει άλλο κτλ. Με τα πολλά και κατόπιν αυτό που τους είπα ότι φτιάχτε το τέρμα και θα το φτιάξω εγώ, σκέψου ότι τα έχω βάλει ακόμα και με Stage 2 Plus χωρίς μεθανόλες, δηλαδή 350-360 εκεί, και ήμουνα μαζί και λίγο παραπάνω εγώ. Οπότε πάνω κάτω εκεί είσαι. Με μεθανόλες, Cupra ενός φίλου που τα έχουμε βάλει, που είναι το πιο πάνω που μπορεί να φτάσει χωρίς να ανοίξει σωθικά και να αλλάξει κλινοτροπίστονα κτλ. Βγαίνω πίσω ένα αυτοκίνητο, δύο, εκεί. Α, μια χαρά δηλαδή.
Δηλαδή για αυτά που, έχει, που έχουν πέσει στο αυτοκίνητο, δεν φοράει intercooler, δεν φοράει πολλά πράγματα που θα έπρεπε να φοράει, αντλίες υψηλής κτλ. Και έχει και 200.000 χιλιόμετρα. Είναι και αυτό. Αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ. Οπότε αυτά από το Βλάση, πάμε να δούμε και τι κάνει το αυτοκίνητο.